Τίτλου βρέθηκαν ο Χρήστος Δάντης, η Σύση Χριστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης. Έχει υπάρξει τραγούδι, το οποίο, ας πούμε, να μην το έχεις πιστέψει και να έγινε επιτυχία. Όχι, σπάνια συμβαίνει αυτό, σχεδόν ποτέ μάλλον δεν μου συμβεί, γιατί συνήθως τα τραγούδια που έχω γράψει με αφυπνίζουν. Με αφυπνίζουν, ναι. Με ξυπνάνε το βράδυ και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ. Τι εννοείς? Και με ξυπνάνε. Γυρίζουμε στο μυαλό μου και με πιάνει μια ταχυκαρδία, ας το πούμε. Και ξυπνάς και το γράφεις? Ή όταν το έχω γράψει δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Ακριβώς. Έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Όταν θα γίνει κάτω από τα δεδομένα που θα με γουστάρουμε πάρα πολύ, μπορεί να το τολμήσουμε. Μπορεί. Θα δούμε. Κοίταξε, είμαι σε μια φάση της ζωής μου, ρε παιδί μου, που θέλω να κάνω πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα θέλω εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε δεν κάνω εκπτώσεις σε κανένα επίπεδο, γιατί βιοποριστικά έχω βρει το δρόμο μου και θέλω να κάνω τα πράγματα έτσι όπως γουστάρω. Και στη τηλεόραση θα γυρίσω αν είναι κάτι που πραγματικά με φτιάχνει. Εσύ ποιος πιστεύεις? Πάντα το έχουν οι γυναίκες, πάντα. Ψέμα είναι αυτό. Επειδή μιλάω πολύ, φαίνεται αυτό προς τα έξω, αλλά να ξέρετε ότι δεν ισχύει. Όχι, θέλω να το πω και να το καταγγείλω, γιατί δεν έχει περάσει σωστή εικόνα προς τα έξω. Θα κάνουμε για κάποιο λόγο βίντεο. Δεν πέρασε σωστή εικόνα προς τα έξω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι μαχεύεις τον κόσμο, το γοητεύεις και το ξεγελάς. Το πιο αυτό το χαζό, το καθημερινό που μπορεί να σας κάνει να τσακωθείτε εσείς τα παιδιά, αγάπη μου. Για τα παιδιά τσακωνόμαστε. Εγώ προσπαθώ να βάλω ένα πρόγραμμα, να υπάρχει μια τάξη, μια πειθαρχία, μια γερμανική εν πάση περιπτώσει. Λέει και πάλι ψέματα, τσακωνόμαστε για το πόσες φορές θα κάνουμε σεξ. Δεν υπάρχει. Πιστεύω. Και για το αν θα κάνουμε.